Παράσταση διαμαρτυρία στην περιφέρεια Κρήτης στο Ηράκλειο πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στην ανακύκλωση, ζητώντας να παρέμβει ο Περιφερειάρχης ώστε να βρεθεί λύση στο πρόβλημά τους. Η ανακύκλωση, όπως καταγγέλουν οι πρώην εργαζόμενοι, είναι κλειστή εδώ και 3 μήνες, με τον όγκο των απορριμμάτων να διοχετεύεται στο Χιτά. Και όσοι είμαστε εργαζόμενοι, προσπαθούμε να βρούμε μία άκρη και να δούμε πότε θα ξεκινήσει, ποιος εργολάβος έχει πάρει το έργο κτλ. Η σύμβαση μας έληξε το Δεκέμβριο. Η ΕΑ όμως, η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωση, δεν έχει ακόμα ανακοινώσει, ενώ έχει τελειώσει ο διαγωνισμός, δεν ανακοινώνει σε κάποιον ποιος είναι ο εργολάβος που θα το αναλάβει, ενώ θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει το έργο 1η-1η του 20. Εμείς από 1η-1η θα έπρεπε να εργαζόμαστε, που θα αναλάμβανε ο καινούριος εργολάβος. Αλλά δεν έχουμε καμία ενημέρωση από την ΕΑ. Ο πρόεδρος του σωματείου πήρε τηλέφωνο στην ΕΑ για να ενημερωθεί. Του κλείσαν το τηλέφωνο. Δεν έχουμε καμία επαφή μαζί τους για να ξέρουμε. Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι εδώ και ένα μήνα Δήμοι και Περιφέρεια δεν γνωρίζουν για ποιο λόγο είναι αναγκασμένοι να πετάνε το ανακυκλώσιμο υλικό, να εξακολουθούν να πετάνε το ανακυκλώσιμο υλικό και να πληρώνουν οι δημότες πρόστιμα, εφόσον δεν λειτουργεί το εργοστάσιο χωρίς κανέναν συγκεκριμένο λόγο. Οι εργαζόμενοι είχαν καταφέρει να εισπράξουν τα δεδουλευμένα τους μετά από αγώνα, όπως επεσήμαναν. Το πρόβλημα αφορά περίπου 35 άτομα. Εννοείται ότι τρέχουν οι λογαριασμοί. Με τα χρήματα που είχαμε πάρει, πληρώσαμε, καλύψαμε ό,τι μπορούσαμε. Τώρα θα περιμένουμε το ταμείο από τον επόμενο μήνα. Ο εργολάβος έχει εγκαταλείψει το έργο, ήδη οι εργαζόμενοι έχασαν τα δεδουλευμένα του Δεκεμβρίου και εφόσον δεν υπάρχει ανάδοχος, ανετιολόγητα δεν υπάρχει ανάδοχος, χάνουν και το μισθό του Γενάρη, που σημαίνει ότι έχουν μείνει ήδη 2 μήνες απλήρωτοι, δεν ξέρουν πότε θα λειτουργήσει το εργοστάσιο, ποιος θα τους προσλάβει εκ νέου και με ποιες εργασιακές συνθήκες. Οι περισσότεροι εργάζονταν εκεί ακόμα και επί 10 και πλέον χρόνια. Όπως εξηγούν τις προηγούμενες φορές, σε αντίθεση με τώρα, γνώριζαν σε κάθε αλλαγή ποιος ήταν ο νέος εργολάβος. Μάλιστα, τα μηχανήματα είναι απαρχαιωμένα. Επίσης, φαίνεται πως το κοινό δεν είναι καλά ενημερωμένο για το πώς ανακυκλώνουμε. Η συνείδηση των πολιτών δεν έχει αλλάξει στο τι πρέπει να βάζουμε στα ανακυκλώσιμα και πετάνε πράγματα που είναι πολύ επικίνδυνα για τους ανθρώπους. Όπως ενέσεις, ψευκιά ζώα, είχαμε βρει μία νάρκη ενεργή, όχι νάρκη, ναι, την οβίδα που είχαμε βρει. Είχαμε βρει ένα έμβριο μέσα σε ένα μπολ. Πολλά.